Στο να πιστώνεται η στάση την οποία ετηρούσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα η Ρωσία, έστω κατά τι, στο Ακέλ και στο Δημήτρη Χριστόφια, να μην θεωρείτε ότι είναι επιτυχία του οποιοδήποτε άλλου αυτή η στάση αρχών που τηρεί αυτή η χώρα. Μεταξύ μας τώρα έχει τόση σημασία, κύριε. Όχι, 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 όχι. Το λέω γιατί, αγαπητέ Γιάννη, διότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι η δική τους πολιτική που αποδίδει και διαμορφώνει θέσεις κάποιων χωρών οι οποίες μας στηρίζουν. Τολμώ λοιπόν να πω ότι είναι η πολιτική στάση την οποία αντιρρεί το ΑΚΕΛ διαχρονικά. Είναι οι σχέσεις που έχει αναπτύξει. Και τα συμφέροντα όλων αυτών των και χωρών σίγουρα και οι πολιτικές τους και τα συμφέροντα. Βλέψεις και θέσεις που συμβαίνουν. Δεν πρόκειται να αρνηθώ. Αλλά, αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Σωμήρου για τις ακοινωτικές συνομιλίες και το ότι λέει δεν έχουν πετύχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, να πω ότι αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από όλους τους διαδοχικούς προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να μην το ξεχνούμε αυτό, ναι. Από αφορμή την κουβέντα σας προηγουμένως ότι πρέπει να πιστωθεί το ΑΚΕΛ για αυτή. Και νομίζω ότι είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, κύριε Κυπριανό, έστω και αν δεν δημοσία βγαίνει κάποιος εκτός ΑΚΕΛ να το πει. Στο πίσω μέρος του μυαλού ο καθένας ξέρει τι σχέσεις είχατε με την Σοβιετική Ένωση, ξέρει τι σχέσεις έχετε τώρα με τη Μόσχα κλπ. Ξέρετε, χτες με ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Κυπριακό μου είπε στην Κύπρο οι πολιτικές δυνάμεις δίνουν την εξής εικόνα. Αποφασίζουν όλοι ότι θα πάμε να χτυπήσουμε τον εχθρό, θα πάμε να κάνουμε αγώνα. Και την ώρα που ξεκινούμε, σπρώχνει ο ένας τον άλλον, ποιος θα βγει να φανεί ότι είναι πρώτος σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι υπεραπλουστεύεται τα πράγματα και τα κοιταίζεται σε κάποιο βαθμό. Το δεύτερο δεν το δέχομαι. Το πρώτο το δέχομαι. Εγώ επιμένω, διότι ξέρεις, σε αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον καυγάν οι πολιτικές δυνάμεις τον έχετε εδώ και χρόνια και τον δίνετε σαν εικόνα προς τα έξω. Λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο έχουμε μάθει να κοιταίζουμε τα πάντα και αν δεν σοβαρευτούμε όλοι μας. Νομίζω ότι προκαλούμε πολύ περισσότερα προβλήματα στον τόπο μας και στον εαυτό μας. Ωραία. Με αυτήν την έννοια του είπα. Λέω λοιπόν το εξής, αγαπητέ κύριε Νικολάου. Έχουμε θέσεις και απόψεις. Και το ΑΚΕΛ περηφανεύεται γιατί όλα αυτά τα χρόνια επιμένει στις ίδιες βασικές αρχές. Άλλοι είναι εκείνοι που επιχειρούν σήμερα να μετακινηθούν από θέσεις τις οποίες υποστηρίζαμε. Και είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο και θα το πω και εδώ τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Ομήρου στο τι είπε ο Ρώσος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πώς τοποθετήθηκαν όλοι. Όλοι όμως ξεκινούν από μια αφετηρία. Και αυτό δεν το λέει κανένας από τα πολιτικά κόμματα τα οποία διαφωνούν με τον τρόπο που χειριζόμαστε τον Κυπριακό αυτή τη στιγμή. Όλοι ξεκινούν από την αφετηρία ότι θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Στη βάση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Κανένας από όλους αυτούς δεν είναι έτοιμος να μας υποστηρίξει εάν εμείς επιχειρήσουμε να μετακινηθούμε από τη συμφωνημένη βάση την οποία μέχρι σήμερα υποστηρίζουμε. Όλοι μας συμβουλεύουν ανεξαιρέτως, ακόμα και αυτή η Ελλάδα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Αυτό μας λένε. Δεν θα ήταν καλύτερο για μας, διότι νομίζω ότι αυτή ήταν και η κουβέντα του κ. Μύρου, αλλά αυτή είναι και η βασική συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει, έστω πρέπει να γίνει σε σχέση με το θέμα διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, κ. Κυπριανού. Δεν θα ήταν καλύτερο. Ας αποφασίσουμε ότι θα την ονομάζουμε διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Γιατί δεν καταλήγουμε στο τι εννοούμε. Πρώτα-πρώτα ως ελληνοκυπριακή πλευρά, ως περιεχόμενο, είπατε κι εσείς προηγουμένως ότι καταλήξατε σε αυτές τις βασικές αρχές το 2009 το Σεπτέμβρη. Με πρόεδρο τον Δημήτρη Χριστόφια, στο Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά εσείς ο ίδιος, το είπα προηγουμένως, δεν ήσασταν εδώ να το ακούσετε, αλλά το είπατε κι εσείς ο ίδιος, ότι μετά ο καθένας διαφορετικά αντιλαμβάνεται, διαφορετικά προωθεί, διαφορετική κατεύθυνση. Αγαπητέ Γιάννη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάναμε αυτή τη συζήτηση για τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Στο Εθνικό Συμβούλιο. Και στο Εθνικό Συμβούλιο. Και κάποιοι απλώς, επειδή τους βολεύει να λένε τα πράγματα όπως θέλουν να τα λένε δημόσια, δεν δέχονται να ακούσουν την άλλη άποψη. Και τους είπαμε πολλές φορές, δεν υιοθετά κανένας από εμάς την ερμηνεία την οποία αποδίδει η τουρκική πλευρά στον όρο διζωνική ομοσπονδία.
Τον όρο τον αναφέρουμε με τη γεωγραφική έννοια. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν διπεριφερειακή δικοινοτική ομοσπονδία. Όπως αρχικά είχε καταγραφεί ακριβώς στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Και κατάληξε διζωνική. Γιατί έγινε από τη περιφέρεια. Από το 1980, μετά από μια συνάντηση του ΑΕΜΝΙΣ του Σπύρου Κυπριανού, με τον Ραούφ Τεχτάς, υπό την αιγίδα του Κουρτ Βάλτχαϊμ, που ήταν τότε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έγινε μια δημόσια τοποθέτηση από τα τότε, από το Γενικό Γραμματέα, τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και έγινε η αναφορά της στη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Από τότε μέχρι σήμερα, σε όλα τα ψηφίσματα, αυτό να αναφέρεται. Και επαναλαμβάνω. Θεωρείτε ότι ήταν τυχαίο. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο. Ακούω. Αλλά εμάς, μας εξυπηρετεί να επιμένουμε ότι ο όρος διζωνικότητα έχει απλά και μόνο γεωγραφική έννοια. Και να επιμείνουμε σε αυτό μέχρι τέλους. Γιατί κάποιοι βιάζονται να υιοθετήσουν την τουρκική ερμηνεία και να αφορίζουν τον ίδιο τον όρο. Συμφωνώντας μαζί σας, έκαμε ένα βήμα παραπάνω. Μην συμφωνήσουμε εκ των προτέρων ότι μιλώντας για τη ζωνική δικαιωματική νομοσπονδία, καλή ώρα στο πλαίσιο ενός κοινού ανακοινωθέντος, έτσι όπως γίνεται η προσπάθεια τώρα, ότι πηγαίνοντας σε συνομιλίες για να καταλήξουμε σε λύση διζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας, εννοούμε επί της ουσίας αυτό. Αυτά είπαμε κατ' επανάληψη, αλλά θέλω να ολοκληρώσω ό,τι έλεγα προηγουμένως. Είπαμε λοιπόν ότι αποδίδουμε αυτήν την ερμηνεία σε αυτόν τον όρο. Και τον όρο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, να μου επιτρέψετε να πω, ότι τον εστήριξα διαχρονικά αρκετή. Η υποψηφιότητα του Τάσου Παπαδόπουλου, του ΑΕΜΝΙΣ του Τάσου το 2008, ήταν με σημαία, αν θυμάστε, τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου, η οποία συμφωνία αναφέρει μόνο ένα πράγμα. Ότι η λύση του Κυπριακού θα βασίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ερμηνεύεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτό έλεγε η συμφωνία. Δεν ενόχλησε τότε τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, η οποία βασιζόταν πάνω στη συγκεκριμένη βάση. Μόνο όταν εκλέγει ο Δημήτρης Χριστόφιας, ξεκίνησαν οι συζητήσεις για να εγκαταλείψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάμε εκεί, γιατί θα μας πάρει ο χρόνος να συζητούμε εκείνα τα των προ 5-6-7 ετών. Είμαστε μπροστά σε, νομίζω συμφωνείτε όλοι, σε ένα διέξοδο για την ώρα στο Κυπριακό. Και συζητείτε στο Εθνικό Συμβούλιο, καταθέτετε προτάσεις, απόψεις, θέσεις, τα κόμματα, ακούσατε την ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να δούμε πώς βγαίνουμε από αυτό το αδιέξοδο. Σκιαγραφίστε μας τη δική σας πρόταση. Να πω, αγαπητέ Γιάννη, ότι την ευθύνη για το αδιέξοδο το οποίο υπάρχει την έχει η τουρκική πλευρά, η οποία προσπαθεί να βρει τρόπο να εγκαταλείψει τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί μεταξύ Χριστόφια και Τσαλάτ το 2010 για το θέμα της κυριαρχίας. Κατέληξα στη συμφωνία τον Γενάρη του 2010, η οποία έκανε αναφορά σε μία και αδιαίρετη κυριαρχία. Και τώρα ο κύριος Έρογλου προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να αποστασιοποιηθεί από αυτήν τη δέσμευση. Όταν ξεκινούσαμε τις συζητήσεις τον περασμένο Ιούλιο, είπαμε στον κύριο Αναστασιάδη ότι είναι πολύ απλός ο τρόπος, κατά τη δική μας άποψη, για το πώς πρέπει να προχωρήσεις. Να πεις ότι συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε το πλαίσιο το επαρήχεν τα δύο κοινά ανακοινωθέντα Χριστόφια Τσαλάτ και η ερμηνεία, η συμφωνία καλύτερα, που είχαν για τον όρο κυριαρχία. Και αυτόν εδέσμευε τον κύριο Έρογλου. Ο κύριος Αναστασιάδης, με τη στήριξη όλων των υπολείπων κομμάτων, είπε: εγώ θα βελτιώσω αυτό το πράγμα. Θα επιτύχω κάτι καλύτερο. Τον προειδοποιήσαμε ότι όχι απλά και μόνο δεν θα πετύχεις κάτι καλύτερο, θα οδηγήσεις τα πράγματα σε αδιέξοδο και με κίνδυνο μάλιστα να επιρριφθούν ευθύνες σε εμάς, γιατί φτάσαμε σε αυτόν το αδιέξοδο. Και σήμερα είμαστε ακριβώς εδώ. Είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω πώς ο κύριος Αναστασιάδης στοχεύει να ξεπεράσει αυτόν το αδιέξοδο. Και την ίδια στιγμή μια μεγάλη μερίδα. Συγγνώμη. Δεν σας είπε στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν είπε ο ίδιος. Θα σας πω, στη συνέχεια. Την ίδια στιγμή μια μεγάλη μερίδα της διεθνούς κοινότητας επιρρύπτει ευθύνες στη δική μας την πλευρά, δυστυχώς. Τι προτείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απίφθινε μια επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την οποία πρότεινε να εγκαταλείψουμε αυτόν. Αυτήν τη διαδικασία που ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη, δηλαδή για να καταλήξουμε σε έναν
μεγάλων κοινών ανακοινωθέν και θυμάστε τότε την επιχειρηματολογία. Θέλουμε αυτόν τον αναλυτικό κοινό ανακοινωθέν γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε επιλύσει ένα μεγάλο μέρος του Κυπριακού μας, έλεγα. Γι' αυτό υποστήριζαν την έκδοση μεγάλων ανακοινωθέντος. Τώρα λέει να εγκαταλείψουμε αυτή τη διαδικασία, να πάμε σε ένα πολύ μικρότερο ανακοινωθέν που θα κάνει αναφορά στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στο 1251. Απόλυτα σωστή προσέγγιση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εάν γίνει αποδεκτή από την τουρκική πλευρά, εμείς δεν έχουμε λόγο να μην την υποστηρίξουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την τουρκική πλευρά και δεν πρόκειται να μας στηρίξουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό. Ο Γενικός, αφήστε με να ολοκληρώσω παράκληση μου ένα λεπτό και θα. Διότι θέλω να πω αυτά τα πράγματα έτσι με μια συνοχή. Ο Γενικός Γραμματέας, με ημερομηνία της 15ης του Γενάρη, απαντώντας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και το λέω γιατί δημοσιοποιήθηκε η επιστολή αυτή, με έναν πολύ εύσχυμο αλλά ξεκάθαρο τρόπο, του λέει ότι δεν δέχομαι την νέα σου πρόταση και σε καλώ να συνεχίσεις τη συζήτηση με βάση την διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Και εμείς αντιπροτείνουμε το εξής πολύ απλό. Τα κοινά ανακοινωθέντα τα οποία εκδόθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η σύγκληση, η συμφωνία που είχαν και πάλι με τη στάμπα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτό να προτάξει ο κ. Αναστασιάδης, τα Ηνωμένα Έθνη είναι υποχρεωμένα να αποδεχτούν αυτή την πρόταση γιατί εκείνα είναι που συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί αυτή η πρόταση και πλέον το πρόβλημα θα το έχει ο κύριος Ερόγλου. Είτε θα υποχρεωθεί να συνενέσει και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, είτε θα υποχρεωθεί να αρνηθεί και σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο θα μείνει εκτεθειμένος. Και έναντι της διεθνούς κοινότητας και έναντι της Τουρκίας. Και εφόσον γνωρίζουμε ότι και αυτή η πρόταση την οποία υποβάλλει ο κύριος Αναστασιάδης δεν γίνεται αποδεκτή, τι μας ενοχλεί να πάμε σε εκείνον το οποίο προτείνουμε? Ένα πράγμα ενοχλεί, αγαπητέ Γιάννη. Γιατί θα υποχρεωθούν να λένε, να παραδεχτούν ότι εκείνα για τα οποία κατηγορούσαμε τον Δημήτρη Χριστόφια τα τελευταία χρόνια δεν ευσταθούσαν και μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις? Αυτό είναι μόνο που ενοχλεί και λυπούμε γιατί θυσιάζεται το συμφέρον της χώρας για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Εσείς θεωρείτε ότι τελικά αν γίνονταν τότε που το λέγατε αυτή η πρόταση που απερίφθηκε από όλους τους υπόλοιπους, θα είχαμε διαπραγματεύσεις τώρα. Θεωρείτε ότι θα γίνονταν αποδεκτή από τουρκικής πλευράς αυτή? Υποχρεωτικά, μας θυμάστε ότι μας προκαλούσε ο κύριος Ερόγλου να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Όμως θέλω να πω και το εξής, επειδή κάποιοι με προκαλούν να τοποθετηθώ. Πρωτού πάτε παρακάτω. Σήμερα, με όλες τις εξελίξεις που μεσολάβησαν και εδώ που φτάσαμε και μα δεν δέχεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Ναι, όχι. Αυτό που λέτε εσείς, να ξαναγυρίσουμε εκεί που έμειναν Χριστόφια Σταλάτ. Και με βάση, αντιλαμβάνομαι εννοείται, και με βάση το έγγραφο των συγκλήσεων. Όχι με βάση το έγγραφο. Υπάρχουν πολλές πρόνοιες σε αυτόν τον έγγραφο, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν εκείνον που είχε συμφωνηθεί. Θυμάστε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας έδωσε ένα 14σέλιδο, νομίζω, έγγραφο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου στο έγγραφο του κυρίου Ντάουνερ τα πράγματα παρουσιάζονται διαφορετικά. Με το ίδιο σκεπτικό μπορεί να επικαλεστεί και η τουρκική πλευρά, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι το, το πλαίσιο που δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Το συγκεκριμένη αναφορά για την κυριαρχία δεν την αφισβητά κανένας. Την αφισβητά τώρα με τις προτάσεις του κύριου Σέρογλου, αλλά ούτε τότε ούτε τώρα ο κύριος Ταλάτ την αφισβητεί. Αντιθέτως, ο κύριος Ταλάτ την αποδέχεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βγήκε δημόσια ο κύριος Ταλάτ και το στήριξε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό εδέσμευε και την τουρκοκυπριακή κοινότητα όταν το αποδεχόταν ο κύριος Ταλάτ. Και επαναλαμβάνω, έχει τη σφραγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό θα δυσκόλευε τον κύριο Ερόγλου. Επειδή, χωρίς να θέλω να ρίχνω λάδι στη φωτιά, αλλά επειδή φαίνεται ότι εξακολουθούν να μην αποδέχονται αυτή σας την πρόταση είναι άλλες δυνάμεις, νομίζω και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ίδιο. Τι εκτιμάτε ότι. Μα δεν ρίχνει δηλαδή στη φωτιά. Κοιτάξτε. Ή αν θέλετε, πείτε μας αν έχετε κάποια εναλλακτική. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Εμείς επιμένουμε σε αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, αγαπητέ Γιάννη. Η απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε. Ανοίγει στον πρόεδρο. Ανοίγει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι παρόλον που οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κοινό ανακοινωθέν έχουν τρία μειονεκτήματα εναντί του πλαισίου το οποίο εμείς προτείναμε, εάν η απόφαση του θα είναι να πάει σε διαπραγματεύσεις, εμείς θα το στηρίξουμε.
Αυτόν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εννοείται να πάει σε διαπραγματεύσει και χωρί οποιοδήποτε άλλον κοινό να κοινωθεί. Όχι, άλλη δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά πώς. Εάν καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτό που συζητιέται, εμείς επιμένουμε στην έκδοση κοινών ανακοινωθέντος. Επειδή είδα τον αγαπητό Λευτέρη, ο οποίος θα έρθει μετά από μένα, και τον άκουσα να λέει κάποτε ότι το ΑΚΕΛ δέχεται να πάει σε συνομιλίες δίχως κοινών ανακοινωθέν. Είναι ψέμα, ποτέ δεν είπε το ΑΚΕΛ τέτοιο πράγμα. Και το ΑΚΕΛ επιμένει ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση και στα τρία singles όπως έχουν καθιερωθεί να λέγονται. Το θέμα της κυριαρχίας, το θέμα της διεθνούς προσωπικότητας, το θέμα της ηθαγένειας πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Αυτά ήταν ξεκάθαρα με τα κοινά ανακοινωθέντα Χριστόφια Ταλάτ και την συμφωνία για το θέμα της κυριαρχίας. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουν οι αποφάσεις ανήκουν στον πρόεδρο. Εκείνος πρέπει να αποφασίσει. Και εμείς ανάλογα με το ποιες αποφάσεις θα πάρει, θα τον στηρίξουμε ή όχι. Εάν αποφασίσει να πάει σε συνομιλίες με το συγκεκριμένο πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί, εμείς του υποδείξαμε ποιες είναι οι αδυναμίες σε σύγκριση με τη δική μας την πρόταση που είχαμε κάνει, αλλά του ξεκαθαρίσαμε θα τον στηρίξουμε. Θέλω να πω και το εξής. Εάν πάμε σε διαπραγματεύσεις με αυτόν τον κοινό ανακοινωθέν, σημαίνει ότι θα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και ο κύριος Έρωγλου θα έρχεται στις διαπραγματεύσεις φρόνιμος με σωστές προτάσεις και θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος για τη λύση. Να πάμε χωρίς καθόλου. Σίγουρα όχι. Εγώ λέω και το ιδανικότερο πλαίσιο να είχαμε συμφωνήσει και πάλι ο κύριος Έρωγλου θα έθετε ένα πρόσωπο. Επειδή είπατε ότι θα στηρίξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αν καταλήξει και πάει σε συνομιλίες κλπ. Να γυρίσω εντελώς από την άλλη πλευρά. Αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είδε και από ίδιο άνθρωπος ότι τίποτε από τις προτάσεις του δεν γίνεται αποδεκτού, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε από τους Τούρκους. Βαθαίνει το αδιέξοδο, παρατείνεται το αδιέξοδο και όλοι επιγόμεθα, κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά, επήγεται για λύση κλπ. Φτάσει σε σημείο και πει: δεν μου βγαίνει άλλο. Λοιπόν, πάμε σε συνομιλίες χωρίς οτιδήποτε και να δούμε τι μας βγαίνει. Δεν μπορεί να πάμε χωρίς οτιδήποτε. Εσείς θα πείτε όχι. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε να πάμε χωρίς οτιδήποτε. Από τη στιγμή που ο κύριος Έρωγλου αφισβητεί σημαντικά ζητήματα, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε έστω τα ελάχιστα. Όταν λέω τα ελάχιστα, αυτές τις τρεις βασικές αρχές. Κυριαρχία, ηθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα. Και αν επιμείνει η τουρκική πλευρά ο Έρωγλου, τι στηρίξει. Εγώ και θεωρώ ότι. Και δεν πάμε. Ναι. Αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να μετρήσουμε πολύ σοβαρά αυτό που λένε κάποιοι. Ότι αυτή τη στιγμή τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που δεν πρέπει να πάμε σε συνομιλία. Να περιμένουμε 3-4 χρόνια να λύσουμε τα προβλήματα της οικονομίας και μετά να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Εάν γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, θεωρείτε ότι θέλουμε 4 χρόνια για να λύσουμε έτσι λίγο τα προβλήματα της οικονομίας. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν θα τα έχουμε λύσει σε 4 χρόνια. Η δική μου η άποψη, ό,τι και να λέγεται από άλλες πλευρές. Όταν λέω να τα λύσουμε ριζικά, όχι επιφανειακά. Όταν λέω να τα λύσουμε, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το κύριο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της ανεργίας, αν με ρωτάτε εμένα. Αυτό και προστασίας, αυτό για να μην το λύσουμε, της προστασίας, είναι ένα λυθεί, το πρόβλημα της ανεργίας. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι εάν δεν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν πράγματα που είναι πάρα πολύ πιεστικά. Εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από την τουρκική προπαγάνδα και πρέπει να πω ότι κερδίζει έδαφος να γίνει αποδεκτή η απέτησή τους για να έχουμε παρατηρητές στο Ευρωκοινοβούλιο όπως την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζονται να επαναφέρουν το ζήτημα του απευθείας εμπορίου, το οποίο ξεχάστηκε από το 2008, όπως ξέρετε πολύ καλά. Γιατί ο Δημήτρης Χριστόφιας έδειξε θέληση για να λύσουμε το Κυπριακό και το έβαλαν στο περιθώριο. Θα το επαναφέρουν. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με την Επιτροπή Αποζημιώσεων και τις Προσφυγές, το οποίο είναι δαμόκλειο σπάθι πάνω από το κεφάλι μας, ότι ενδεχομένως να λύσουμε το εδαφικό επί του εδάφους πλέον. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία προκαλούνται με την εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά έχετε πει, εάν κάποιοι επήγονται να λυθεί το Κυπριακό, αυτοί είμαστε εμείς. Όλες μας οι ενέργειες, όλες μας οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στο πώς διαμορφώνονται δεδομένα τέτοια που να επιλύουν το Κυπριακό σωστά, και το τονίζω αυτό, σωστά, στη σωστή βάση, το συντομότερο δυνατόν. Και όχι να διαιωνίζεται το πρόβλημα.